Εμείς έχουμε υποδεχθεί ήδη στο στούντιο τον εκ δεξιών μου Στέφανο Γκίκα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το πάλε αρχιπλίαρχο του πολεμικού ναυτικού, και τον συνάδελφο και φίλο μου Χρήστο Γιαννούλη. Καλησπέρα. Εκ Θεσσαλονίκης και εκ Τρία Ορμόμενο, τον οποίο και καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε. Και βουλευτής και αυτός πλέον, μετά από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Λοιπόν, κύριε. Έχετε και η σειρά εσάς των νεότερων. Τι εννοείται? Ποια σειρά? Για το Γιώργο. Να γίνει βουλευτής ο Παπαχρήστος. Δεν έγινα τόσα χρόνια, θα γίνω τώρα. Αυτό μας έλεγε. Όχι, Χρήστο, όχι. Στο νεότερο δεν μείνατε. Αυτό μείνατε. Ήταν παγίδα. Ο Γιώργος ενίοτε είναι νεότερος από μένα, πρέπει να σας πω. Χρήστο, δεν έγινα τότε που έπρεπε να γίνω. Θα γίνω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αν μετράει η διάθεση, ο Γιώργος είναι νεότερος από μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον κύριο Γκίκα, διότι έχουμε σε έξαρση τα ελληνοτουρκικά. Είναι τρομοντινά τις αρμοδιότητες του, έχει υπηρετήσει στο στράτευμα κλπ. Θέλω να το ρωτήσω λοιπόν πόσο κοντά μπορεί να είναι τα πλοία των γειτόνων μας και τα δικά μας σε μια περιοχή όπου έχουμε κηρύξει και οι δύο ναύτεξ, έχουμε εκδώσει ναύτεξ και έχουμε κηρύξει απαγορευμένοι, διότι θα κάνουμε πραγματικά πειρά. Και εννοώ αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη νότια ανατολικά της Ρόδου. Καταρχάς, αναφέρεστε σε μια περίπτωση τώρα που και οι δύο χώρες έχουν την ίδια περιοχή κηρύξει για περιοχή ασκήσεων. Ναι. Εντάξτε, συμβαίνει πολύ συχνά. Να υπάρχουν πλοία των δύο χωρών στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Τηρούνται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Νομίζω όμως δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής, δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής. Παρ' όλα αυτά, είμαι σε θέση να γνωρίζω όσο πάλε ποτέ κυβερνήτης και εγώ της Ναυαρχίδος του Ελληνικού Στόλου, της Φρεγάτας Αλαμής, ότι εάν απαιτηθεί, το πολεμικό καράβι, τα πολεμικά καράβια μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Και ξέρετε ότι πάντοτε υπάρχει αυτό που λέμε the inherent right of self-defense. Είναι το αναφέρετο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Ο κάθε κυβερνήτης λοιπόν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, όλα αυτά εντάσσονται ακριβώς στην προκλητική συμπεριφορά του Ερντογάν. Ο χάρτης αυτός ο προκλητικός, για παράδειγμα. Ναι, η γαλάζια μας πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα με το μισό Αιγαίο. Ξέρετε, την πρώτη φορά που εμφανίστηκε αυτός ο χάρτης, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, ήταν το 1963 σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Τότε είχαν βγει οι Τούρκοι και είχαν πει ότι διεκδικούμε το μισό Αιγαίο στα θέματα έρευνας και διάσωσης. Είχαν βγει στη συμμαχία, την κοινή, και το είχαν ανακοινώσει. Και το βρήκα εγώ αυτό ως υπηρετώντας τότε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, πριν από 20 χρόνια περίπου, από ναυτικό έγγραφο. Mm. Βλέπετε ότι 5-6 χρόνια μετά επιμένουν στην ίδια στρατηγική. Επιμένουν και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι επιμένουν σε μια στρατηγική, διευρύνουν και τις απαιτήσεις τους. Προσθέτουν, ναι, και άλλα θέματα ώστε να κερδίσουν το Ελλάσσον. Ακριβώς. Ζητάνε πολλά για να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πω ότι επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για το Καστελόριζο και για την ευρύτερη εκείνη περιοχή, ότι είναι η πρώτη φορά που και η προηγούμενη κυβέρνηση και η δική μας κυβέρνηση έχει θέσει κόκκινη γραμμή. Ναι. Και έχει πει ότι αν γίνει κάτι στο Καστελόριζο. Σίγουρα δεν θα υπάρξει πολιτική διαφωνία, και αυτό δεν είναι δημοσιογραφική μανιέρα, ότι υπάρχει και το αξιόμαχο των Ενών Οπλών Δυνάμεων. Και κανείς δεν εύχεται, βέβαια, κύριε Γκίκα, να υπάρξει εμπλοκή. Και πολύ περισσότερο να το ευχηθεί για να ικανοποιηθεί η μία ή η άλλη πολιτική πλευρά. Φαντάζομαι είναι κάτι που δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει εξάλλου πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ απλά είχα μια άλλη ερώτηση για εσά, που ίσως είναι και εισαγωγή σε ένα άλλο θέμα. Χρήστο, στη διάθεσή σου. Δημοσιογράφος, μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος. Και είναι και δύο εδώ από ειδικότητες που δεν φεύγει το χουί ποτέ. Όχι. Γιατί πάντα και η εξωματική το ίδιο και η δημοσιογράφη το ίδιο. Κλείνουν τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας. Κλείνουν τα θαλάσσια σύνορα. Κοιτάξτε, εάν... Γιατί εγώ να σας πω κάτι με πολύ σεβασμός, ναι, και σε αυτό που κάνατε, αλλά και στην πολιτική σας θέση. Ούτε με το Γιάνναρο έχω πρόβλημα. Είναι κάτι που δεν πρέπει να μας απασχολήσει καν. Εγώ έχω πρόβλημα, αλλά συμφωνούμε να μην μας απασχολήσει καν. Ενώ, Γιώργο, ότι... Οκ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο ρόλο δημοσιότητας. Ναι. Δεν είναι για μένα αυτό το ζήτημα. Για μένα το ζήτημα είναι οι βουλευτές, οι συνάδελφοί σας, που σε δημόσια συζήτηση, στη δημόσια σφαίρα, λένε ότι κλείνουμε τα θαλάσσια σύνορα, λένε ότι κινδυνεύει η Ευρώπη. Με την έννοια του σφραγίζουμε. Κοιτάξτε, κλείνουμε τα θαλάσσια σύνορα. Και κάτι ακόμα που είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Προστατεύουμε την Ευρώπη από τον εξισλαμισμό της, προστατεύουμε την Ευρώπη παραπέμποντας στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της πολιτικής, της πλειοψηφίας αυτών των κυβερνήσεων, που είναι πιο επικίνδυνα από τα πιθηκής και λόγια του Γιάννα. Του κάθε Γιάννα. Καταρχάς, η θέση μας... Σφραγίζουν τα σύνορα, αυτό που σας ρώτησε. Λοιπόν, σφραγίζουν τα θαλάσσια σύνορα. Τα σύνορα, εάν διαταχθεί αντίστοιχα μια τέτοια εντολή, δοθεί μια τέτοια εντολή, ναι, μπορούν πράγματι να μην επιτρέψουμε κάποιες... Έχουμε απόθυση δηλαδή. Μπορούμε να έχουμε απόθυση. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι εντοπίζουμε από πού ξεκινούν οι βάρκες με τους μετανάστες, πρόσφυγες και τα λοιπά, και προσπαθούμε να ειδοποιώντας την τουρκική ακτοφυλακή να εμποδίσει... Υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Θεωρητικά και ουσιαστικά υπάρχει και υπήρχε, διότι αυτή ήταν και η συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Από εκεί πέρα όμως, εάν... ελάχιστες φορές στηρίθηκε, επιτρέψτε δεν στηρίθηκε καθόλου, θα και ξέρετε που είναι το επικίνδυνο. Λένε οι συνάδελφοί σας για πατρίδα, οριοθέτηση συνόρων κτλ. Είναι κοινό μυστικό, και ένα παιδί γυμνασίου το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά αφήσει τις βάρκες να φύγουν, και το κάνει για πολύ συνειδητούς λόγους, ερχόμενοι προς τα σύνορά μας, είναι πλέον εμείς προστατεύουμε τα σύνορά μας διασώζοντας αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ανθρώπινο που λέτε. Αν δεν τα... Όχι, δεν είναι ανθρώπινο, είναι πολιτικό. Ότι αν δεν δοθεί εντολή, μπορεί να μην περάσει καμία βάρκα. Σας απαντώ. Εάν δοθεί εντολή, δεν περνάει καμία βάρκα. Αποθούνται όλες οι βάρκες προς την ακτή. Μπορούμε να το κάνουμε. Τα βυθίζουν. Όχι, δεν τα βυθίζουν. Τα βυθίζουν αυτοί που τους κουβαλάνε. Πάμε σε άλλη κατηγορία που λέγεται έρευνα διάσωση. Είναι έρευνα διάσωση. Και η έρευνα διάσωση είναι σε άλλο καθεστώς. Έχω γνώση και την εμπειρία του φαρμακονίση. Φαρμακονίση, αθονίση. Φαρμακονίση έχει η ακτή ένα ύψος, σε ύψος 2 μέτρων, σκασμένες πλαστικές βάρκες. Αυτό δεν καταλαβαίνω στην Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουμε πολύ δύσκολα. Εσείς το καταλαβαίνετε σίγουρα. Η Νέα Δημοκρατία το καταλαβαίνει. Να κάνουμε το ερώτημα για να το παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας λίγο τη συζήτηση. Γιατί πρέπει να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας. Από τη στιγμή από την οποία υπάρχει περίπτωση έρευνας διάσωσης, τότε δεν υπάρχει καμία, πώς να σας το πω, όχι μόνο αντίρρηση, βεβαίως η αμφισβήτηση. Βεβαίως η Ελλάδα, οι δυνάμεις μας, ναυτικός, στρατός, οποιοδήποτε είναι εκεί, βεβαίως το λιμενικό σώμα, διασώζει. Άλλο αυτό, άλλο αποτροπή, άλλο να μπορείς να ελέγχεις από πού έρχονται οι βάρκες και να είσαι συνεννόηση με την απέναντι ακτή ή και μόνος σου να πηγαίνεις εκεί και να τους πρόγνεις προς τα πίσω. Αυτό είναι άλλο. Να μπαίνεις στα σύνορα της Τουρκίας. Όχι στα σύνορα. Στα διεθνή. Μα είναι ξεκάθαρα. Ξέρετε εκεί υπάρχει μια πολύ δύσκολο στην πράξη πάντως. Τα προηγούμενα χρόνια 400.000. Έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από όλους μας. Αλλά γίνανε 400.000 διασώσεις στην Ελλάδα. Ακριβώς με αυτό το τέχνασμα ότι έχεις το δίλημα ή ζωή αυτών των ανθρώπων ή σύνορα. Ότι το θέμα είναι ότι... Μα δεν υπάρχει. Εκεί... η ζωή των ανθρώπων είναι. Κύριε Γκίκα, για να καταλάβω, επειδή έχετε την εμπειρία πραγματικά, για να το καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν και ενδεχομένως να μην έχουν παρακολουθήσει και το θέμα τόσο. Ισχύει η δική μας αίσθηση ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι διακινητές να βάζουν τους ανθρώπους αυτούς να... τρυπάνε τις, να σκίζουν τις βάρκες, να τέλος πάντων είναι διαλυμένες, να κινδυνεύουν να τους πνίξουν, προκειμένου να εκβιάσουν με την υποχρέωση τη δική μας να ασκήσουμε έρευνα και διάσωση. Γιατί είναι διεθνής υποχρέωση, σωστά. Υπάρχει αυτό, βέβαια. Είναι η πρακτική με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Να ξεκαθαρίσουμε, επειδή. Στο λέω εγώ στο φαρμακονής που το ξέρω, γιατί λόγω λέρου που έχω αυτή τη σχέση, οι βάρκες πια είναι
στα 2-3 μέτρα. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Άρα, Γιώργο, μπαίνουμε στο πολιτικό ζήτημα. Στο κομμάτι της Τουρκίας. Άρα, αν δεν απατώμε. Και πείτε μου τη δική σας πολιτική. Έχει 3,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες. Κύριε Γκίκα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Επιτρέψτε με σεβασμό. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία επιλέχθηκε να γίνει σε διμερές επίπεδο. Αυτό που κλήθηκε ο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που είχα να. Αυτό που κλήθηκε ο Τούρκος πρέσβης να απολογηθεί. Στον κύριο Δένδια. Τα δώσει εξηγήσει. Ναι, ή εν πάση περιπτώσει που υποβιβάσαμε το θέμα σε μια διμερή διαφωνία. Είναι σαν να νομοποιούμε το ότι η Ευρώπη μπορεί. Αλλά να επιλέγει την αλληλεγγύη. Κοιτάξτε, ότι αυξήθηκαν οι ροές, αυξήθηκαν διότι ακριβώς κάποιοι επιτρέπουν, ενώ πρώτα δεν επέτρεπαν, σε μετανάστες και πρόσφυγες να έρχονται στα δικά μας, ειδικά στη Λέσβο. Και σίγουρα αυτή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, γιατί το άκουσα αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, είναι θέμα. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ καθαρά, την Τουρκία. Ναι, Γιώργο, το άκουσα γι' αυτό. Όχι, καθαρά τη Τουρκία. Και νομίζω ότι είναι φανερό ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογκάν προσπαθεί να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση και δι' αυτής την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσει το θέμα της βίζας, της Ελληνικής Ένωσης και για τα προβλήματα που έχει στη Συρία. Και να άρει επίσης τα μέτρα που έχει ακριβώς, πάρει σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εμείς γιατί το κάναμε διμερές ενώ είναι καθαρά ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι έχουν γίνει και διαβήματα στην Ευρώπη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε και στη Μέρκελ και στο Μακρόν και τώρα στο Ρούτε. Κύριε Γκίκα, ψιθυριστά, με συγχωρείτε, το προσφυγικό, επειδή έχει πάρα πολύ πολλές γκρίζες. Ψιθυριστά, όταν είναι θέμα της ατζέντας, το πρόβλημα της μετανάστευσης, νομίζω πρέπει ότι να δεν το έθεσε ψιθυριστά. Θα σας πω κάτι. Πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες, γιατί παράλληλα με την πλημελή άσκηση πολιτικών πρακτικών, υπάρχει και μια προσπάθεια έντασης και χειραγώγησης στο ότι έρχεται πάλι το μαύρο λεφούσι. Ζητώ συγγνώμη για τους όρους που χρησιμοποιώ. Ότι ναι, είναι πολύ κακός όρος. Διατυπώνεται, το αποσύρω. Έρχεται πάλι η νέα ειδωμένη, εξίσου εφιαλτική σαν προοπτική. Και ως εικόνα. Πάντως. Αρχίζει να διωγγώνεται ένα αίσθημα στους πολίτες κατά των προσφύγων, κατά αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Γιατί αποκαλύπτει ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν έχει σχέδιο. Μα γιατί το λέτε αυτό. Γιατί. Μέσα σε 1,5 μήνα ανακόπηκε η διαδικασία. Έχει γίνει κυσαία. Θέλετε να φανταστείτε. Συντονιστική σύσκεψη. Καλά, έχουν μεταφερθεί 1.500 θέλετε άνθρωποι να φανταστείτε. Έχουν ενεργοποιηθεί άλλες δομές. Υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορεί να τα μηδενίζετε. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Μερικές εβδομάδες είμαστε στην εξουσία. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Δείτε αυτή την εικόνα. Ναι. Με αυτό δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση. Μα με αυτό κάνεις πολιτική για τους ανθρώπους. Μπορείτε να φανταστείτε και, στη χώρα μας. Και να μην κάνεις πολιτική. Μπορείς και να κάνεις και κακή πολιτική. Πολιτική με την καλή έννοια. Επίσης, όλα αυτά μπορούν επίσης, να γίνουν. Κάνεις αριστοτελική πολιτική. Εδώ όμως επίσης, να πω λίγο δεν αυτό είναι ελληνικό. Δεν, όχι, αυτό που συμβαίνει εδώ, δηλαδή αντιπαράθεση των κομμάτων. Είναι πρωτοφανές. Σε αυτή την ένταση, Γιώργο, είναι πρωτοφανές. Τα προηγούμενα 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι διαχειρίστηκε χρηστά το θέμα με τους μετανάστες και με τους πρόσφυγες. Ναι, γιατί θα πάμε και στο επόμενο μέρος τώρα και θα μας επιτρέψει να κάνουμε και εμείς ερώτηση. Ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχουν στο προηγούμενο ρεπορτάζ σας ανθρώπους που αποκαλύψατε. Όσοι έχουμε δει τη Μόρια, πάντως χαρητήρια δεν έχουμε πει. Και όχι μόνο η Μόρια. Μα ούτε μία συζήτηση 2,6 δισεκατομμυρίων για τους πρόσφυγες είναι ένα θέμα προς έρευνα. Και έχουμε πει και προεκλογικά ότι. Γιατί μην το θεωρούμε θέσφατο. Προς έρευνα. Το ότι σώθηκαν και το ότι, αυτή τη στιγμή 1,6 δισεκατομμύρια πήγαν στη διαχείριση των χρημάτων του μεταναστευτικού προσφυγικού. Κύριε Γκίκα, έχετε καταλάβει το μέγεθος και του όγκου που διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με την Ευρώπη. Δυστυχώς, δεν μπορεί οι άνθρωποι που σήμερα επικαλείστε, η Μέρκελ ή ο Μακρόν ή οι παλαιότεροι ηγέτες των μεγάλων χωρών, να αποδίδουν εύσημα στην ελληνική πολιτεία. Αφήστε την κυβέρνηση. Στην ελληνική πολιτεία. Ο Πάπας δεν είναι σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς για να αποδίδει εύσημα. Όχι, δεν είναι ικανοποιημένοι. Ούτε για τις εικόνες. Να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είχαμε την πρώτη δολοφονία στην Μόρια. Λέτε εγώ να κάνουμε. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε χρηστά το θέμα. Ένα λεπτό, κύριε Τζίνα. Έτσι. Είδατε. Δημοκρατικές εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει ένα κομμάτι και είναι, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να μην τα μπλέκουμε. Είναι ένα κομμάτι το ζήτημα των συνόρων της θάλασσας, της Τουρκίας, αυτό που λέγαμε πριν. Είναι. Ένα δεύτερο αφορά την διαχείριση του προσφυγικού εδώ, του κομματιού της διαβίωσης και της φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών. Εδώ υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ένα ήσασταν ένα μάλλον ερώτημα, αλλά να το σπάσουμε στα δύο.
Ένα ζήτημα είναι τι θα κάνετε για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Θα βελτιωθούν, διότι εδώ υπάρχει ακόμη πρόβλημα. Δεν είναι βιώσιμες δομές αυτές. Βεβαίως. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και είπαμε και έχουν γίνει και ανακοινώσεις και αύριο θα γίνει μεγάλη σύσκεψη συντονιστική. Ωραία. Ότι ναι, βεβαίως θα αποσυμφορηθούν οι δομές στη Μόρια κυρίως, θα πάνε στην Ενδοχώρα. Ήδη έγινε η πρώτη μετακίνηση. Θα βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής. Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει ευθύνες σε μια κυβέρνηση ολίγων εβδομάδων που διαχειρίζεται ένα θέμα το οποίο ξεκινάει να φουσκώνει. Και το ερώτημα καταλαβαίνετε ότι και άδικο είναι, αλλά και αφήστε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Και αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, θα βγω και εγώ και θα πω ότι δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Εγώ βλέπω σωστές κινήσεις. Είναι το εξής. Εγώ βλέπω σωστές κινήσεις. Γιατί τόσα χρόνια. Γιατί υπήρχαν χρήματα, υπήρχαν πόροι και αυτό τυχαίνει να το γνωρίζουμε επειδή η Κομισιόν τους δημοσιεύει, υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τα χρήματα που λαμβάνει και το ελληνικό δημόσιο, τα ευρωπαϊκά κονδύλια το γνωρίζουμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τόσα χρόνια οι δομές αυτές, πέρα από τον υπερπληθυσμό, που ήταν ένα σοβαρό ζήτημα, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει γι' αυτό, δεν ήταν σοβαρές. Θέλετε να απαντήσω. Αντικειμενικά. Και εδώ και με τον με κύριο έχουμε κάνει την κουβέντα και με τον κύριο Μουζάλα και με τις δυσκολίες τις έχουμε αναγνωρίσει και όσοι έχουν ασχοληθεί τις αναγνωρίζουν. Πώς το κολαστήριο της αμυγδαλέζας του 2012-2013 μπορεί να συγκριθεί με αυτό που επικρατεί στη Μόρια. Αυτό θέλω να πω. Κάτι είναι στραβό, κάτι δεν δουλεύει. Απαντώ στο πρώτο σκέλος. Εάν δεν υπήρχε αυτή η με πολλά προβλήματα δομή και διάχυση σε όλη την Ελλάδα και ήταν η αμυγδαλέζα, η μία δολοφονία στη Μόρια θα ήταν περισσότερες, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Θέλω να το θέσω με πολύ... Η αμυγδαλέζα μπροστά σε αυτό είναι ξενοδοχείο πενταστέρων. Θα το θέσω με πολύ... Μπροστά σε αυτό που επικρατεί στη Μόρια είναι ξενοδοχείο πενταστέρων. Θέσω... Δεν υπάρχει σύγκριση. Θα το θέσω με αυτό. Πολύ απλό τρόπο. Η Μόρια έπρεπε να έχει διαδικασίες αποσυμφόρησης σχεδόν κάθε εβδομάδα. Υπάρχει όμως ένα πολύπλοκο δίκτυο. Δεν εξαιρώ ευθύνες της κυβέρνησης ή αδυναμία να εντατικοποιήσει τα αποτελέσματα για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά είναι το δίκτυο της αυτοδιοίκησης. Είναι το δίκτυο των τοπικών κοινωνιών. Εγώ θέλω να παρακαλέσω, γιατί έλεγα νωρίτερα δεν κάνω πολιτική με αυτό το θέμα, ούτε κάνω αντιπολίτευση. Θέλω να παρακαλέσω τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες τα προγράμματα που αφορούν τη φιλοξενία σε ξενοδοχεία που δεν έχουν πολύ μεγάλη κίνηση. Σε οικισμούς που υπάρχουν. Μέσα σε πόλεις και κομοπόλεις, όπου δεν θα ηγείται ο δήμαρχος της αντιπροσφυγικής ρητορίας για να λέει μπροστά ο ίδιος δεν τους θέλουμε. Την ώρα που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουμε εκλογές τώρα κοντά. Δεν ξέρω αν έχουμε εκλογές. Μισό λεπτά και λίγο να το ολοκληρώσω. Ζήνα μου, ένα δευτερόλεπτο. Γιατί θα φτάσω και στη διαχείριση. Εάν από την αρχή, όταν ξέσπασε η κρίση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία και υπήρχε μια λογική πραγματικά πατριωτική, δεν θα κυνηγούσαν τον Μουζάλα στη Θεσσαλονίκη να τον διώξουν οι δήμαρχοι όταν πήγαινε να εντοπίσει και δήμαρχοι συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Την χειρότερη κριτική ο Μουζάλα. Τη δέχτηκε εντός του σίδηρα. Ωραία. Και πάμε τώρα στη διαχείριση. Ο άνθρωπος το έχει παραδεχτεί. Συγγνώμη, μια κουβέντα. Αυτό πάντως με τους δημάρχους και η Νέα Δημοκρατία θα το ζήσει. Πόσες ερωτήσεις υπέβαλε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή των Ελλήνων. Κυρία Μασολίου, πόσες ερωτήσεις υπέβαλε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή των Ελλήνων ως αντιπολίτευση και ζητούσε συγκεκριμένα να μας απαντήσει η κυβέρνηση και για τα κονδύλια και για τα... Ποια κονδύλια κύριε Γκίγα, για άλλο αναφέρομαι. Αυτά... Αναφέρομαι για τον μπλοκ των δημάρχων που συγχρονίζονται μαζί σας, των δημάρχων που ήταν... Γιατί τώρα δεν μπορούσε η κεντρική, η εκτελεστική εξουσία την έπιασαν ξαφνικά οι ευαισθησίες στην κυβέρνηση. Ξεχάσατε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τζίνα, με συγχωρείς. Όχι, δεν το λέω. Αυτά ισχύουν. Ξεσηκωνούν τα δημοτικά συμβούλια με τους χρυσαυγίτες να πηγαίνουν να υποδέχονται τα παιδάκια στα σχολεία. Τι σχέση έχει η Χρυσαυγή με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν έχει. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Εγώ θέλω να πω είναι ότι όπως όταν θα αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία την ίδια κριτική θα λάβει. Τζίνα, ο λαϊκισμός γυρνάει πάντα πάνω σου. Αλήθεια αυτό είναι αυτό, ένα μήνυμα για όλους. Δεν ξέρω πώς, νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής ότι τα σοβαρά θέματα θα διαχειριζόμαστε με σύνεση. Να απαντήσω για τη διαχείριση. Δεν προλαβαίνεις να απαντήσεις για τη διαχείριση. Θέλω να μου πεις μόνο εάν η κριτική στην... Αν θεωρείς ότι η κριτική που ασκείται σε μια κυβέρνηση δύο μηνών είναι αυτή που συμβαδίζει με τη δέσμευση
του τέως Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, ότι θα είναι μια οργανωμένη αντιπολίτευση με στοιχεία. Κατάλαβα, Γιώργο. Και δεν είναι κριτική όμως. Είναι έκκληση. Είναι έκκληση να το πάρουν σοβαρά το θέμα. Όταν αναστέλλεται ο δεύτερος βαθμός των αιτήσεων για το άσυλο, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, μην υποτιμήσετε την ανακοίνωση σήμερα των διοικητικών δικαστών που λένε ότι αυτό το μέτρο που προτείνεται είναι βόμβα που θα εκραγεί στα χέρια της διοικητικής δικαιοσύνης. Ωραία. Εμείς κάνουμε έκκληση. Αλλά πάρτε είναι και το σοβαρά. Μισό λεπτό, κύριε Κίκανα, το λέω. Για να διευκολύνουμε, κύριε Κίκανα. Προφανώς, ένα λεπτό. Εγώ κάνω έκκληση, κάνουμε έκκληση να το αντιμετωπίσουμε τη σοβαρότητα που πρέπει. Επίσης, η αυτοδιοίκηση, οι δομές που υπάρχουν, τα κονδύλια που υπάρχουν, να μην έχουν συνεχώς τη σκιά της σπερμολογίας και το όλες μου οι γνώσεις, φήμες και διαδόσεις. Κύριε Κίκα, μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Λοιπόν, μια που μιλάμε για το μεταναστευτικό, θεωρώ ότι τα πρώτα βήματα αυτής της κυβέρνησης δείχνουν σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός και ως... Επί του συγκεκριμένου θέλετε να απαντήσετε για τα διοικητικά δικαστήρια και το δεύτερο βαθμό. Είναι μια πρόταση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία για να διευκολύνει... Το φέρνει σε νομοσχέδιο. Για να διευκολύνει, ναι... Στην πράξη ξέρετε τι σημαίνει. Την ταχύτητα απονομής ασύλου. Και αν τελικά δεν... Αν τελικά δεν απονέμεται το άσυλο, να μπορούν να επιστρέφουν. Να έχουμε μια λιγότερους ανθρώπους εδώ και να επιστρέφουν όπως προβλέπετε στις πατρίδες τους. Το λέω με σεβασμό. Πρέπει να διακόψουμε. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Που είχαμε αυτό τον ζωντανό. Το ζωντανό και ευγενή διάλογο. Γιατί χτες αυτό... ήταν λίγο εκρηκτικός. Τι είχα, τα αγκρεθήρια χθες. Λοιπόν. Θα σας πω, τρέπα ψήφωνα πέρα μετά. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στέφανο Γκίκα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Χρήστο Γιαννούλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Το κανάλι μας είναι ανοιχτό σε όλους για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.